Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα όταν στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σήμανε συναγερμούς μετά το σήμα που έστειλαν δύο τάνκερ που έπλεαν στη Μεσόγειο. Είχαν εντοπίσει ναυαγούς στη θάλασσα. Αμέσως ειδοποιήθηκε και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από το νέο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την περισυλλογή 7 ναυαγών στη θαλάσσια περιοχή 150 περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας. Ήταν 4 άντρες, μία γυναίκα και 2 παιδιά, το ένα εκ των οποίων απεβίωσε πριν ακόμη γίνει η περισυλλογή από το ελικόπτερο Super Puma. Αμέσως ελικόπτερο Super Puma απογειώθηκε από τη Ρόδο για να μεταβεί στην περιοχή και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Στις 7 παρατέταρτο σήμερα το πρωί προσγειώθηκε το ελικόπτερο Super Puma στο αεροδρόμιο της 115 και στη συνέχεια με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ και συνοδεία ανδρών του Κεντρικού Λιμεναρχείου διακομίστησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή πρώτων βοηθειών. Η κατάσταση των ναυαγών δεν ήταν καλή όταν τους περισυνέλεξαν τα δύο φορτηγά πλοία, το ένα Σημαίας Λιβερίας και το άλλο Ηνωμένου Βασιλείου. Η κατάσταση υγεία του, σύμφωνα με τους γιατρούς, είχαν παρουσιάσει πολύ έντονα τα συμπτώματα της υποθερμίας. Τώρα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, παρέχονται πρώτες βοήθειες και είμαστε εν αναμονή για το αν σήμερα θα τους δοθεί εξιτήριο ή όχι. Και το μωρό νοσηλεύεται στο παιδιατρικό τμήμα της κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου. Κατά δήλωσή τους, οι άνδρες είναι Αιγύπτιοι και η γυναίκα είναι Συριακής καταγωγής και από ό,τι μας είπαν, Συριακής καταγωγής είναι και το μωρό. Η Λιμενική Αρχή Χανίων έχει έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές για την φιλοξενία των ναυαγών, όμως το θρίλερ στη Μεσόγειο φαίνεται πως δεν έχει τέλος, σύμφωνα με όσα είπαν οι ναυαγοί στους άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων όταν συνήλθαν. Στο πλοίο που ναυάγησε, κατά δήλωση των διασωθέντων, ήταν 500 άτομα, το οποίο ήταν για 4 μέρες ταξίδευε και συνέχεια βούλιαξε. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε την τύχη των υπολείπων. Στο μεταξύ, το Κέντρο Συντονισμού Επιχειρήσεων Διάσωσης της Μάλτας έδωσε εντολή να αρχίσει επιχείρηση έρευνα στην οποία λαμβάνουν μέρος 3 περιπολικά σκάφη του Ιταλικού Λιμενικού Σώματος και 3 Ιταλικά και ένα Μαλτέζικο αεροσκάφος για τον εντοπισμό του νέου αυτού ναυαγίου με μετανάστες στη Μεσόγειο. Παράλληλα, προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.